Καλησπέρα κύριε καθηγητά, καλησπέρα κύριε Ρομπόλη. Γεια σας, καλησπέρα σας. Ακόμα και το ΚΕΠΕ, το οποίο κύριε Ρομπόλη είχε μια θετική προσέγγιση προς τα μνημόνια και τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν από την πρώτη στιγμή που εφαρμόστηκαν αυτές, προχτές έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία που βλέπει ότι η ανεργία θα είναι το 2014 στο 29,3%, κοντά στο 30%. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω εγώ είναι, επειδή έχουν υποθεί τόσα πολλά και στη Θεσσαλονίκη παρουσιάσατε κιόλας τη δική σας πρόταση, θέλω να σας ρωτήσω... Και χθες στην Καλαμάτα, ωραία. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, η κυβέρνηση ενδιαφέρθηκε να ακούσει καθόλου το Οικονομικό Επιτελείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης, να ακούσει καθόλου έτσι από το στόμα το δικό σας, από των συνεργατών σας, εξειδικευμένα αυτή την πρόταση, τι ακριβώς προτείνετε και αν όντως υπάρχει κάποια άλλη λύση? Όχι, δεν νομίζω, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν τη μελέτη αυτή, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον που μπορεί κανείς να αναπτύξει όλη αυτή την επιχειρηματολογία, καταρχήν της αξιολόγηση των πολιτικών που έχουμε κάνει για την περίοδο 2009-2013 και τι αποτελέσματα είχαν σε οικονομικό επίπεδο, σε κοινωνικό, στις προοπτικές. Γιατί νομίζω ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που μελετάμε αυτή τη στιγμή είναι να δούμε ότι εκτός από όλη αυτή τη συνέπεια της ύφεσης και των συνεπειών που αυτή έχει, μήπως στην άκρη αυτής της στρατηγικής της εσωτερικής υποτίμησης υπάρχει και κάτι άλλο βαθύτερο και διαστατικό. Δηλαδή? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, και παρακολουθούσα σήμερα την ιδιοσιογραφία και από Βρυξέλλες με αυτό που είπε όλη η Ρεν. Βεβαίως, το ανέφερα στην εισαγωγή της εκπομπής. Ουσιαστικά παραπέμπουν την όποια συζήτηση μετά τις ευρωεκλογές αφενός και αφετέρου, αν αυτό έχετε κατανοήσει κι εσείς για να το συζητήσουμε, λέει ότι η χώρα θα είναι υπό αυστηρή εποπτεία και έλεγχο μέχρι ότου φτάσει το χρέος της στο 75% του ΑΕΠ, δηλαδή αν θυμάμαι καλά είναι 60% με τα κριτήρια του Μάαστριχτ. 75% είναι ελάχιστες χώρες που έχουν κάτω από 75% δημόσιο χρέος, και ότι η Ελλάδα θα παραμείνει μέχρι τότε υπό αυστηρό έλεγχο, ήγουν του τέστην δηλαδή, για μερικές δεκαετίες. Και επίσης αυτή η ανακοίνωση της κυβέρνησης και των δύο αρχηγών των κομμάτων, όπου στην παράγραφο για το χρέος χρησιμοποιείται ο όρος ρύθμιση του χρέους, ναι, και όχι αναδιάρθρωση ή οτιδήποτε άλλο, mm-hmm, που σημαίνει ότι μετά το σχηματισμό της κυβέρνησης γύρω στο Δεκέμβρη στη Γερμανία, νομίζω θα επικρατήσει η άποψη της παράτασης για τα επόμενα αρκετά χρόνια με χαμηλό επιτόκιο. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από τις δημοσιονομικές διαστάσεις και όλες αυτές τις συνέπειες που έχουμε δει μέχρι σήμερα στην ανεργία, στην κοινωνική προστασία κλπ, νομίζω ότι θα σημαίνει και ένα ενδιαφέρον, ας μην πω μόνο της Γερμανίας, αλλά των χωρών του Διευθυντηρίου της Ευρώπης, ναι, ιδιαίτερα μέσω του μοχλού των ιδιωτικοποιήσεων, ναι, να αναδείξουν κατά την κρίση τους ηγετικούς κλάδους της οικονομίας, που είναι η ενέργεια, οι υδρογονάνθρακες, οι φαρμακοβιομηχανίες, οι τράπεζες, τα αεροδρόμια ή ο κλάδος τρόφιμα και ποτά, ναι, και να συνδέσουν τους κλάδους αυτούς και γενικότερα την ελληνική οικονομία προσαρμοσμένες στις ανάγκες των δικών της οικονομιών. Δηλαδή η Ελλάδα να μετατραπεί σε ένα κλάστερ, σε μια οικονομική δραστηριότητα η οποία δεν θα ικανοποιεί τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, και η παραγόμενη προστιθέμενη αξία περισσότερο θα μεταφέρεται προς τις πάνω χώρες και λιγότερο προς το βιωτικό επίπεδο του πληθυσμού. Αυτό που λέτε είναι... Αυτό είναι ένα μοντέλο που το βλέπουμε να το έχουν κάνει και στην κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη. Κυρίως θα έλεγα στην Ανατολική Ευρώπη, έχετε απόλυτο δίκιο. Και νομίζω ότι
προβληματιζόμαστε και εμείς και γι' αυτό έτσι το διερευνούμε. Παρακολουθούμε την συνέδρια. Αυτό βεβαίως, κύριε καθηγητά. Στην Ευρωπαϊκή Βιβλιογραφία, αν ναι. έχουν παρατηρήσει και άλλοι μελετητές. Αλλά φαίνεται ότι νομίζω ότι διαφαίνεται μια τέτοια στρατηγική. Αυτή είναι μια άλλη εκδοχή των ειδικών οικονομικών ζωνών, έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά ολόκληρες χώρες μετατρέπονται σε ειδικές οικονομικές ζώνες όπου εγκαθίστανται οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες που ωφελούν την μητρική οικονομία που είναι η γερμανική ενδεχομένως. Τη μητροπολιτική. Τη μητροπολιτική, σωστό. Ακριβώς. Σε αυτό αναμένει κανείς να διαβάσει και μια βιβλιογραφία της δεκαετίας του 60 του 70 γιατί επέλεγαν οι επενδυτές της χώρας Αφρικής ή μετά στη δεκαετία του 90 και μετά στην Ασία. Ναι. Θέλουν να μετακινηθούν από εκεί και να έρθουν σε ανάλογες συνθήκες με αυτές που είπατε προηγουμένως προς την Ευρώπη, διότι αφενός εκτιμούν ότι θα έχουν υψηλότερες αποδόσεις σε ό,τι αφορά στην οικονομική τους δραστηριότητα και αφετέρου θα ζουν σε μια οικονομική ζώνη ισχυρού νομίσματος. Σε συνθήκες, βέβαια, όπως είπατε, ειδικών οικονομικών ζωνών, με την πλήρη απορρίθμιση που έχει γίνει έτσι. Στις μεσογειακές χώρες των εργασιακών σχέσεων και την πλήρη απαξίωση της εργασίας. Είτε είναι σε επίπεδο εισοδήματος, είτε σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων, είτε σε επίπεδο κοινωνικής προστασίας.